Ξεκινάμε την λειτουργία ιατρείων εδώ στην Τολεμαϊδα. Τι ακριβώς γίνεται, ποιες ειδικότητες θα ξεκινήσουν και ποιοι είναι οι δυνάμοι πελάτες, ασθενείς? Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη λειτουργία αυτού εδώ του χώρου, του πολυιατρείου, των συστεγαζόμενων ιατρείων του συνεταιρισμού της ΔΕΗ. Αρχικά, στο χώρο αυτόν θα φιλοξενηθούν δύο ειδικότητες, αυτή του παθολόγου και του ορθοπαιδικού, με δυνατότητα για άλλες δύο στην πορεία. Και επίσης έχουν γίνει συμβάσεις με άλλες 7-8 ειδικότητες ακόμα στην πόλη της Τολεμαΐδας γιατρών, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους και θέμα εξοπλισμού των ιατρείων θα εξετάζουν στην αρχή στα δικά τους ιατρία με τους ίδιους ακριβούς όρους όμως, που θα ισχύει και εδώ. Ποιοι είναι οι δυνάμοι, οι δικαιούχοι Οι δικαιούχοι αυτών των υπηρεσιών θα είναι τα μέλη του συνεταιρισμού της ΔΕΗ, ενεργεία και συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα υγείας του συνεταιρισμού της ΔΕΗ, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλος πολίτης επιθυμεί απλά να εγγραφεί στο σύστημα. Ουσιαστικά ξεκινάμε από τη Δευτέρα λοιπόν. Πού σας βρίσκει κανείς? Στο χώρο αυτόν, στην Παυλίδα Αδαμοπούλου 12, στον πρώτο όροφο. Από τη Δευτέρα, από τις 10 με 2 το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η λειτουργία των ιατρείων. Θα υπάρχει και γραμματική υποστήριξη για να ενημερώνει τα μέλη μας και τους ενδιαφερόμενους πώς μπορούν να ενταχθούν, για τα ωράρια λειτουργίας και πού μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους με τους γιατρούς και ό,τι χρειαστεί για την ένταξη στο πρόγραμμα. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα είναι στη διάθεση των πολιτών? Πώς απέναντι από το Πέτριο, λοιπόν. Ακριβώς, το Πέτριο σχολείο, στο κέντρο της πόλης της Τολεμαΐδας. Θα είμαστε από τη Δευτέρα διαθέσιμοι να εξυπηρετήσουμε όλα τα μέλη μας και το υπόλοιπο κοινό της πόλης.